Ninja TV. Αντριάννα, πρόκειται για το μοναδικό βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές και το οποίο καίει τους δύο κατηγορουμένους, καθώς αντικρούει μέρος των βασικών ισχυρισμών τους. Να δούμε ένα απόσπασμα από το βίντεο. Θα είστε προετοιμασμένοι για το καλύτερο και για το χειρότερο. Όπα, όπα. Είχαμε ένα θλιβερό ατύχημα πριν από λίγο, δυστύχημα μάλλον. Ναι, ποιος είναι! Να, το μου Μην βρίζεις! Της πουτάνας στο κάγκελο! Everyday μαλακία! Το λευκό όχημα, το νοικιαζόμενο όχημα των τουριστών εμβολίζεται από το μαύρο φορτηγάκι των δραστών. Μιλάμε για παρανοϊκούς άνθρωπους, σχιζοφρενείς που τους έχει φάει κόκα και τα χημικά. Οι οποίοι δεν τους φτάνει που έχουν διαλύσει ουσιαστικά το λευκό όχημα, κάνουν μπροστά και ξανά όπισθεν για να εμβολήσουν και για δεύτερη φορά το όχημα της οικογένειας των Γερμανών. Μαγκάκια και εντάξει και εγώ και ξέρεις ποιος είμαι και... Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε φωνάζει σταματήστε στον οδηγό, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος. Τρελός είσαι! Απ' τι είναι. Ευτυχώς βγαίνουν από τα μαγαζιά του περάματος αρκετοί κάτοικοι. Βλέπετε εδώ ότι προσπαθούν να συγκρατήσουν τον οδηγό, ο οποίος θέλει να προσεγγίσει τους τουρίστες για να τους επιτεθεί ξανά. Άμα γυρίσω. Ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι το να κινητοποιούν και έτσι καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί, οι Γερμανοί τουρίστες, να διαφύγουν. Κι άλλο ξύλο! Ρημάξτε τους! Αυτό που περιγράφουν στις καταθέσεις τους, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι να τους φυγαδεύσουν, ενδεχομένως τα πράγματα να είχαν πάρει τραγική τροπή. Απορώ με αυτόν τον κόσμο! Εάν δεν υπήρχε ένας έμπειρος οδηγός στο τιμόνι του οχήματός τους, η κατάληξη θα ήταν τελείως διαφορετική και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο. Οι φερόμενοι ως δράστες αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Κατέθεσαν μάλιστα μήνυση κατά των Γερμανών και είπαν ότι εκείνοι ήταν που τους προκάλεσαν χτυπώντας τους. Δεκάδες πάνωπλοι αστυνομικοί περικύκλωσαν τα ξημερώματα το χωριό Λιβάδια, μέχρι που οι δύο φερόμενοι ως δράστες αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Ο 38χρονος που τους απείλησε με μαχαίρι και ήταν ο οδηγός του οχήματος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ ο 36χρονος συνοδηγός προσήχθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Βλέπετε έναν άνθρωπο φυσιολογικό, έναν δύο. Θα μας τραλιάνετε. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι οι Γερμανοί ήταν αυτοί που τους επιτέθηκαν με γροθιές, προκαλώντας τους τραύματα στο πρόσωπο. Πνίγει το γαμπέλο το άδικο, δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Οι δύο κατηγορούμενοι έκαναν μήνυση σε βάρος των Γερμανών για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματικών βλαβών. Ορίστε. Το μαχαίρι δεν έχει λάβει χώρα. Δεν έχει συμβεί, δεν έχει κατασχεθεί κανένα μαχαίρι. Έχει δοθεί μια δίωξη υπερβολική και έχει για ένα συμβάν το οποίο έχει πάρει διαστάσεις ανεξέλεκτα μεγάλες. Είναι ωραίος, του το δίνω, είναι ωραίος. Του το δίνω. Ναι. Ο 38χρονος που κατηγορείται ότι τράβηξε μαχαίρι είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για επίθεση με ρόπαλο σε βάρος 26χρονου, ενώ ο 36χρονος συνεργός του είχε κατηγορηθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Καταπληκτική. Για το πρωτοφανέ συμβάν παρενέβη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος ζήτησε από την ανακρίτρια την καταπόλυτη προτεραιότητα στην έρευνα.